Αυτό είναι έξω από την παράδοσή μας. Δεν το έχουμε αυτό στην παράδοσή μας. Και βλέπουμε πως υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να περάσει αυτό το πνεύμα, το οποίο είναι τελείως αιρετικό, να καθιδρυθεί η ιεροσύνη των γυναικών, το οποίο είναι κάτι που ποτέ δεν έγινε στην Εκκλησία, από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Ο νόμος του Θεού το απαγορεύει αυτό. Πουθενά δεν έχουμε ιέριες, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε στην Καινή Διαθήκη. Είναι από καρπός, όπως έγινε ο μακαριστός ο πατήρ Αθανάσιος Μητυναίος πάλι, του 20ου αιώνα κι αυτό. Μετά από 2.000 χρόνια δηλαδή, ανακαλύψαμε την ιεροσύνη των γυναικών, αν είναι δυνατόν. Οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή 2.000 χρόνια δεν μας το είπαν αυτό. Η Παναγία μας, που είναι Αγιωτέρα όλων, δεν ζήτησε ιεροσύνη. Και τώρα έχεις τις γυναίκες και σου λέει γιατί όχι, να κάνουμε ιεροσύνη, να έχουμε ιεροσύνη. Καταλάβατε. Αυτό κι αν είναι, ας το πούμε, βλασφημία ουσιαστικά, έτσι, στην Ιερά μας παράδοση. Και φυσικά δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Όπως και η αλλαγή της ώρας της Αναστάσεως. Και αυτό. Γιατί και αυτό είναι αντίθετο με την παράδοσή μας. Έτσι, σαφώς το λέει ο Άγιος Νικόδημος και στο Ερωτοδρόμιο ότι η Ανάσταση έγινε μετά τις 12. Και πρέπει να γιορτάζεται μετά τις 12. Και αυτό που ετοιμάζεται επίσης πρέπει να το ξέρετε. Και πρέπει να ενδιαφερόμαστε, να μαθαίνουμε τα της Εκκλησίας μας. Το 25 ετοιμάζεται ο κοινός εορτασμός με τους αιρετικούς του Πάσχα. Με αλλαγή της ημερομηνίας της κανονικής που έχει οριστεί από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή, ετοιμάζονται να γιορτάσουν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν ξέρετε, το 25 είναι τα 1700 χρόνια από το 325 που έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος με τους 318 Θεοφόρους Πατέρες, έτσι, που έγινε στη Νίκαια. Δεν είχε γίνει ακόμα η Κωνσταντινούπολη τότε, έτσι, το 330 έγιναν τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης. 325 λοιπόν, αποφασίστηκε πως θα καθορίζεται η ημερομηνία του Πάσχα, το οποίο Πάσχα είναι κινητή εορτή, δεν είναι ακινητή όπως τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, το Πάσχα είναι κινητή. Και έχουμε σαφή καθορισμό από τους Άγιους Πατέρες πώς θα καθορίζεται η ημερομηνία του Πάσχα κάθε χρόνο. Λοιπόν, και ετοιμάζονται τώρα οι οικουμενιστές και το έχουν αναγγείλει, έτσι και ο Οικουμενικός και οι άλλοι, οι μονοφυσίτες, οι Κόπτες, οι Αρμένιδες και ο Πάπας, έτσι, να αλλάξουν αυτή την ημερομηνία. Να ασεβήσουν δηλαδή στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο την ημέρα που υποτίθεται θα τιμήσουν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και θα θυμηθούν τα 1700 χρόνια και θα καταπατήσουν έναν από τους όρους, από τους κανόνες, τους θεμελιώδεις κανόνες του πώς εορτάζεται το Πάσχα. Πώς καθορίζεται η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα. Καταλάβατε. Και εκεί θα είναι ακόμα μία, ας πούμε, αφορμή να φανούν οι δόκιμοι. Να φανούν ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Από εσάς τους λαϊκούς, πόσοι θα ακολουθήσετε τους κληρικούς, τους σωστούς. Οι οποίοι θα διωχθούν. Μπορεί και να καθαιρεθούν. Έτσι. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε να γιορτάσουν το Πάσχα. Τι θα κάνουν μετά οι λαϊκοί, ξέρετε τι θα κάνουν. Θα πάνε, λέω, εγώ θέλω να πήγω στην Εκκλησία. Όπως το λένε και τώρα. Τι μου λες τώρα για μάσκες και αυτά και για κοριτσάκια, εγώ θέλω να πάω. Και επειδή είναι δίπλα η Εκκλησία μου, σιγά μην πάω τώρα εγώ στην άλλη άκρη της πόλης. Όπως θα είναι και να είσαι 9 η ώρα. Ναι, γιατί τους βολεύει. Γιατί δεν είναι άνθρωποι Ορθόδοξοι, έτσι είναι θρήσκοι. Έχει διαφορά ο θρήσκος από τον Ορθόδοξο, έτσι. Απλώς έχει μια ψυχολογική ανάγκη, ας πούμε, που την καλύπτει εκεί η Εκκλησία. Και νιώθει καλά που πάει, ας πούμε. Τώρα πώς είναι εκεί πέρα, πώς το κάνουν αυτό που κάνουν και αν το κάνουν σωστά, λίγο τον ενδιαφέρει. Καταλάβατε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι μέσα μας. Αν ζούμε εμείς σωστά την Ορθοδοξία μας. Μετά δεν έχει σημασία αν είναι πολλοί ή λίγοι. Προσέξτε. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ρωτάτε. Αν κατάλαβα έτσι καλά τι θέλετε να πείτε. Δηλαδή, η ελπίδα μας είναι να ενωθούμε όλοι οι Ορθόδοξοι. Και εγώ σας λέω ότι μπορεί να μην γίνει αυτό. Mm-hmm. Γιατί, για πολλούς λόγους, για διάφορους λόγους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να αντισταθούμε. Θα πρέπει να πάμε, ξέρω εγώ, με ποιους θα πάμε. Με όποιον τύχει. Mm-hmm.
με όποιον μας βολεύει. Και αν σας πω ότι όλοι θα προδώσουν, εσείς θα πρέπει να προδώσετε. Όχι, δεν θα πάτε με κανέναν αν προδώσουν όλοι. Θα μείνετε στο σπίτι σας. Όπως πολλοί χριστιανοί έκατσαν στο σπίτι τους και κάνανε ανάσταση στο σπίτι τους όταν άλλαξαν την ώρα. Και πολύ καλά κάνανε. Παρά να πας κάπου που θα σε βύσεις στον Χριστό. Έτσι και στην Ιερά Παράδοση και στους Άγιους Κανόνες. Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί τι κάνανε όταν υπήρχε διωγμός και η αιρετική και το κράτος έκλεινε τις εκκλησίες. Κάνανε στο σπίτι τους, κάνανε κατακόμβες. Έτσι θα κάνουμε, θα λειτουργήσουμε κατακομβικά.